πέρα, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ πέρα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, των εκπαιδευτικών τεχνοπάτων εκπαίδευση Φλόρινα, για να δώσουμε μία συνέντευξη σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκπαίδευση και τα προβλήματά της. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς λοιπόν βρήκε πολλούς εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στα όρια των αντοχών τους. Η επιβαλλόμενη από τη ξενόφορτη Τρόικα, πολιτική της κυβέρνησης, γεννά και νέες στρατιές ανέργων και ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι φοροεπιδρομές που εξαπολύει κατά μισθωτών, συνταξιούχων, του εύκολου δηλαδή στόχου, εντείνουν τα προβλήματα που έχει επιφέρει η συνεχιζόμενη άγρια περικοπή μισθών και συντάξεων των τελευταίων ετών. Ο εφιάλτης λοιπόν της απόλυσης καραδοκεί για πάρα πολλούς εργαζόμενους και ένας από τους κλάδους που απειλείται είναι και η εκπαιδευτική. Ήδη ξέρετε και γνωρίζετε ότι συνάδελφοί μας εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εν μέ ανοιχτή με την κατάργηση των ειδικοτήτων απολύθηκαν. Το πρώτο κουδούνι λοιπόν στα σχολεία μας ήχησε με χιλιάδες εκπαιδευτικούς να βρίσκονται στο φάσμα της διαθεσιμότητας, κινητικότητας και άλλους να μετατάσσονται από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνο και μόνο για να σωθούν. Μια νέα πραγματικότητα δίχως εκπαιδευτικό προγραμματισμό και σχεδιασμό αλλά με κριτήρια οικονομικού λογιστικού χαρακτήρα διαμορφώνεται. Μια νέα πραγματικότητα δίχως ούτε ένα μόνιμο διορισμό φέτος μετά μεταπολεμικά δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό πρώτη φορά λοιπόν δεν διορίζεται ούτε ένας εκπαιδευτικός. Χιλιάδες αναπληρωτές που παραμένουν, που θα μείνουν άνεργοι, θα προσθεθούν και αυτοί στην στρατιά των ανέργων, παρότι πάρα πολλοί χρειάζονται ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα βέβαια πάντα των νησιών, όπου τα σχολεία εκεί πέρα δεν λειτουργούν ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων και η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Τα ανοιχτά σχολεία, αυτά που είναι ανοιχτά, συσσαγωγικά το ανοιχτά, λειτουργούν κάτω από συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες με εκπαιδευτικούς να διδάσκουν πολλές φορές, ειδικά των ειδικοτήτων, σε 5 και σε 6 σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, εξέδωσε μία οδηγία η οποία καταστρατηγεί νόμους και εκπαιδευτικές κατακτήσεις ετών. Και αυτό αφορά τα ολοήμερα σχολεία. Ήταν ένα ολέθριο σφάλμα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Χθες, σήμερα μιλάμε, χθες, παρότι είχα προσπαθήσει να περάσουμε μέσα από το νόμο για το νέο Λύκειο την αύξηση των μαθητών των τμήματων από 25 συν 10%, δηλαδή σε 28 μαθητές ανά τμήμα, δεν πέρασε, αποσύρθηκε το Υπουργείο. Χθες πληροφορήθηκα ότι υπογράφτηκε η κυρία Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού Οικονομικών, όπου θα ισχύσει και αυτό σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ποιες είναι οι εξαιρετικές περιπτώσεις? Είναι απλό. Να βρεθεί προσωπικό για να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Φανταστείτε να λειτουργήσει τμήμα με 28 μαθητές και να είναι πρώτη τάξη ή να είναι νηπιαγωγείο. Αν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει και ο δάσκαλος να αποδώσει αυτά που πρέπει να αποδώσει. Και πόσο επίσης σε παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά να παρακολουθήσουν μέσα σε ένα τόσο μεγάλο τμήμα. Όλα αυτά δεν γίνονται λοιπόν για το καλό των παιδιών, αλλά γίνονται μόνο και μόνο για να εξοικονομηθεί προσωπικό. Το ολοήμερο σχολείο. Με την ίδια λογική πάλι το Υπουργείο προχωράει και στο ξεθεμελίωμα του ολοήμερου σχολείου. Θεσμούμε κυρίως με παιδαγωγική αλλά κυρίως κοινωνική διάσταση. Εδώ οι αρχημίες δεν έχουν τέλος. Προκειμένου να χαρακτηριστούν εκπαιδευτικοί ως υπεράριθμοι και να μετατοπούν σε ένα ευέλικτο προσωπικό το οποίο θα μπορεί να μετακινείται από νομό σε νόμο και περιφέρεια σε περιφέρεια, το Υπουργείο, ενώ όφιλε να καλύψει με μόνιμους διορισμούς και αναπληρωτές, το Υπουργείο τι κάνει? Θυσιάζει τα ολοήμερα ή τουλάχιστον φαίνεται προς τα εκεί ότι πηγαίνει. Να θυσιάσει τα ολοήμερα στο βωμό των οικονομικών σκοπιμότητων. Οι οδηγίες λοιπόν της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου αποκαλύπτουν την αδυναμία της για σωστό προγραμματισμό που οδηγεί σε καταστροφικές κινήσεις πανικού. Η εκπαιδευτική από την άλλη μεριά, εμείς δηλαδή, ακόμα και σήμερα, περιμένουμε να μάθουμε ποια αντιεκπαιδευτική μέθοδο, παράνομη, αυταρχική, θα βρεθούμε ως πλεώνασμα και θα πάμε σε κάποιο άλλο πίστε, άλλο νομού της περιφέρειας. Εμείς, ως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οραματιζόμαστε και διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά με υποστηρικτικές δομές, τμήματα ένταξης,
Παράλληλη στήριξη, ενισχυτή διδασκαλία, αναλυτικό πρόγραμμα που να αντιστοιχεί στις ανάγκες και δυνατότητες των παιδιών, κτηριακές υποδομές, χώρους άθλησης και πολιτιστικών δράσεων, βιβλιοθήκες, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που να στηρίζεται από τον δημόσιο προϋπολογισμό και όχι από, από τις ευγενικές εισαγωγικά χορηγίες ιδιωτών που επιθυμούν τη διαφήμισή τους. Και φυσικά δεν θέλουμε οι γονείς των παιδιών μας που κάνουν τις δουλειές τους σήμερα, που μειώνουν συνεχώς το εισόδημά τους από φόρους και χαράτσια, να είναι αυτοί που θα συνεισφέρουν για να μπορέσουν τα παιδιά τους να προκουθήσουν το σχολείο και τα μαθήματά τους. Οραματιζόμαστε λοιπόν ένα σχολείο έτοιμο να ξεκινά τη λειτουργία του χωρίς το άγχος των καυσίμων, των υποκτημούχων υλικών και γενικότερα εξασφαλισμένες εκ των προτέρων πιστώσεις για την εύρυθμη λειτουργία. Ο αγώνας μας είναι αγώνας για τη μόρφωση των μαθητών μας και την εργασία μας. Είναι αγώνας για την υπεράσπιση δημόσιων αγαθών όπως υγεία και κοινωνική πρόνοια. Είναι αγώνας στο πλευρό του λαού μας. Αν πάμε τώρα λίγο στο τοπικό επίπεδο, οι παρατήσεις που έχουμε να κάνουμε είναι οι εξής. Τα σχολεία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους με καθυστέρηση στη στελέχωσή τους εξαιτίας της ανοργανωσιάς και των παλαιοδιών. Δηλαδή, άργησε το Υπουργείο να κάνει και τις αποσπάσεις, άρα δεν μπορούσαν να γίνουν τοποθετήσεις. Ακόμα και τώρα υπάρχουν μετακινήσεις. Τα ολοήμερα τμήματα είναι στελεχωμένα μόνο με δασκάλους, μόνο στο νομό της Φλόρινας, θα το τονίσω αυτό. Στους άλλους νομούς υπάρχει πρόβλημα με τα ολοήμερα σχολεία, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Δεν υπάρχει δάσκαλος ή δεν έχει τοποθετηθεί τουλάχιστον. Και ελάχιστους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, κυρίως γυμναστές και πληροφορικούς, που ήρθαν από μετάταξη από την δευτεροβάθμια. Είναι άγνωστο αν και πότε θα τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, οι υπόλοιπες αγγλικοί που χρειαζόμαστε, θεατρικής αγωγής ή ό,τι χρειάζεται το ολοήμερο σχολείο. Και αυτοί οι εκπαιδευτικοί μας που τοποθετήθηκαν βρίσκονται σε ένα συνεχή αγώνα δρόμου. Μετακινούνται σε 5 και σε 6 σχολεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα οικονομικά τους, αλλά και στους κινδύνους που διατρέχουν μετακινούμενοι από χωριό σε χωριό, από σχολείο σε σχολείο και βρισκόμενοι συνεχώς στους δρόμους. Τα τμήματα ένταξης παραμένουν κενά σήμερα. Δεν είναι στελεχωμένα τα τμήματα ένταξης. 6 τμήματα ένταξης δεν είναι στελεχωμένα. Αυτό οφείλεται στο ότι το Υπουργείο προσπάθησε μέσα από έναν τρόπο να υποβαθμίσει αυτά τα τμήματα για να τα οδηγήσει τελικά πιθανότατα σε κλείσιμο. Χθες ανακοινώθηκε ότι κατάφεραν και έκαναν θα στελεχωθούν αυτά τα τμήματα από συναδέλφους ειδικής αγωγής αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ. Ενώ τώρα, μέχρι τώρα, τα τμήματα αυτά δεν ανήκαν στα ΕΣΠΑ. Άρα δεν γνωρίζουμε με τι εργασιακό ωράριο. Πολλά ακούγονται. Λοιπόν, συνάδελφοι, εμείς όλοι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εργαζόμαστε κάτω από ένα φόβο, μια ανασφάλεια. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Στις μετακινήσεις των μαθητών δεν υπάρχει πρόβλημα με τα λεωφορεία γιατί η σύμβασή τους παρατάθηκε για έναν ακόμα χρόνο. Υπάρχει όμως κάποιο πρόβλημα με τα ταξί. Π.χ. τα άλλα ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Ναι, θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Τα ταξί, τα άλωνα, πώς θα γίνει η μετακίνηση των μαθητών από τα άλωνα προς τα κάτω. Το χειμώνα πώς θα ανέβει λεωφορείο εκεί πάνω. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Αυτά θα τεθούν στο Δήμαρχο στη συνάντηση που θα έχουμε. Π.χ. το σχολείο της Καλλινίκης, όλα τα κεραμίδια, επειδή τα ψημένα καλά έχουν φαγωθεί και κινδυνεύουν με το πρώτο χιόνι να πέσει όλη η σκεπή. Το πετρέλαιο, βέβαια, βασικό, ας ελπίσουμε το κράτος, γιατί εδώ πέρα ο Δήμος Γεννακλώδης πρέπει να ψήνει το κράτος, ας ελπίσουμε το κράτος να είναι συνεπές. Αν υπάρχει κάτι, Γιάννη, υπάρχει κάτι άλλο? Όχι, απλά φέτος για πρώτη φορά θα προκληθεί διεθνής διαγωνισμός μειοδοτικός για τις ποσότητες που θα πάρουν οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και ήδη ζητήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου οι ποσότητες οι οποίες καίγονται, καταναλώνονται στα σχολεία για να έχουν ένα μέτρο σύγκρισης του πόση ποσότητα πετρελαίου θα ζητηθεί. Ας ελπίσουμε λοιπόν το κράτος να είναι συνεπές με την έναρξη της χειμερινής περίοδου, γιατί άρχισε και τα κρύα. Στην περιοχή μας, όπως γνωρίζετε, έγιναν πολλές συμφωνεύσεις σχολικών μονάδων με την επιχειρηματολογία της καλύτερης εκπαίδευσης για τα παιδιά, για τους μαθητές. Αν όμως συνυπολογίσουμε και την κοινή υπουργική απόφαση που σας είπα για 28 μαθητές και την τάση για περαιτέρω συγχωνεύσεις για την εξογνώμηση προσωπικού, τότε χάνεται κάθε έννοια παιδαγωγικού ερίσματος αφού θα δημιουργηθούν πληθωρικά τμήματα και υποβιβασμοί σχολικών μονάδων. Περαιτέρω. Δηλαδή, ενδεχομένως ένα εξαθέσιο που λειτουργεί σήμερα εξαθέσιο να υποβιβαστεί σε τετραθέσιο.
Αυτό βέβαια εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, γιατί έγιναν τις χορεύσεις με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Τα αιτήματά μας είναι αυτά σε γενικές γραμμές που έχουμε. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που έχουμε να κάνουμε. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε.